αλήθεια είναι ότι έτσι αυτή η τετράδα έχει ξυπνήσει πολλά πρωινά και έχουμε περάσει και έχουμε δεθεί και αγαπιόμαστε ιδιαίτερα. Κάνε flashback λίγο τώρα αυτό. Είναι σαν να μην έχει περάσει μια μέρα, δεν είναι τρομερό. Είναι γεγονός, γιατί ταιριάζει η χημεία μας και η ιστορία μας. Έτσι. Ελενάκη μας, πώς είσαι, πώς νιώθεις? Ξέρω ότι είναι ένα πολύ απαιτητικό ξεκίνημα για σένα. Είναι όμως το όνειρό που γίνεται πραγματικότητα. Καταρχήν, είναι περίμενα, ρωτήσουμε. Είναι αυτό που ήθελε. Ζηλεύει ακόμα, δεν μπορεί να ξεπεράσει. Δεν μπορεί να ξεπεράσει. Κριάρι, παιδί. Κανένα δεν μπορεί να ξεπεράσει και δύο κριάρι. Θέλει να του πει ότι μαζί σου, Κώστα, παίρναγα καλύτερα από ότι με το Μακαλιά και τον Κουντάρα. Καταλαβαίνει. Εντάξει, δεν μπορούν να συγκριθούν αυτέ. Και οι παλιέ αγάπε παραμένουν και μένουν στην καρδιά με έναν άλλο τρόπο. Σωστό. Και επίση το έχω πει και το ξαναλέω και το πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι αυτό που συνέβη με εμά τότε ήταν ευλογία να μπορούμε να ταιριάξουμε τόσο γρήγορα, να γίνουμε φίλοι και αυτό να διατηρηθεί στα χρόνια χωρίς καμία δεύτερη σκέψη και κυρίως με αλήθεια. Αυτό είναι πράγμα πολύ σπάνιο για τηλεόραση, το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά γιατί δουλεύετε πολλά χρόνια, το ξέρω και εγώ. Από εκεί και πέρα τώρα το τι λέει είναι μια καινούργια σχέση, μια καινούργια σελίδα, ένα καινούργιο βήμα. Είμαι πολύ χαρούμενη που περνάω τα μεσημέρια μου με αυτά τα παιδιά. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτήν την εκπομπή μπορείς να δείξεις και κομμάτια του εαυτού σου που μοιραία στο σλαμ δεν μπορούσες. Δηλαδή το ταπεραμέντο σου, το κέφι σου, το χορό σου, τις την ατάκα σου. Αυτές τις έδειχνα, όπως δεν τις δείχνω. Τολμώ. Δηλαδή το ζωντανό πρόγραμμα μπορεί να σε βοηθήσει να δείξεις αυτό που είσαι. Παραπάνω από ένα τηλεπαιχνίδι, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο φορμά το τηλεπαιχνίδι, οπότε είναι πολύ καθορισμένος ο ρόλος σου και αυτά που μπορείς να κάνεις. Είναι διαφορετικά πράγματα βέβαια, είναι ωραίο να τα δοκιμάζεις λίγο όλα και στο τέλος να βλέπεις ή να καταλαβαίνεις μέσα σου τι μπορεί να σου πηγαίνει καλύτερα ή εν πάση περιπτώσει που μπορείς να αποδώσεις καλύτερα. Τώρα το τι λέει είναι αυτό που εγώ όσα χρόνια δουλεύω είχα μάθει να κάνω. Σωστό. Ένα ζωντανό πρόγραμμα που έχει πολλά ποδαράκια και πολλά παρακλάδια στην επικαιρότητα και στην πραγματικότητα, χιουμοριστικό στη βάση του. Έτσι είναι. Αυτή η ζώνη σε αγχώνει γιατί είναι μια ζώνη δύσκολη στον Α, που από τη στιγμή που σταμάτησε πριν από μια οχταετία το δέστε τους, μετά με δυσκολία κατάφεραν τα προγράμματα να σταθούν. Σε άγχωνε το ότι θα μπει σε μια πολύ δύσκολη ζώνη. Θα σου πω ψέματα, να σου πω όχι, φυσικά. Και είναι όχι μια δύσκολη ζώνη μόνο για τον Α, είναι μια δύσκολη ζώνη νομίζω για όλους. Για όλους. Είναι στην καρδιά του πολέμου. Το ήξερα αυτό, το είχα σκεφτεί καλά, αλλά πιστεύω πάρα πολύ βαθιά μέσα μου ότι αν δουλέψεις κάτι καλά και το προσπαθήσεις πολύ και αυτό που παράγεις ενδιαφέρει τον κόσμο και μπορεί να περάσει καλά μαζί σου, υπάρχει χώρος για όλους στην τηλεόραση. Mm-hmm. Εγώ έτσι και έτσι δεν μπορώ εκείνη την ώρα. Δεν πάω να συγκριθώ με οτιδήποτε άλλο παίζει σε αυτή τη ζώνη. Και δεν έχει ομοειδεί όλα τα προγράμματα. Σωστό. Ποντάρω στην παρέα, γιατί αυτό ξέρω να κάνω τόσα χρόνια στην τηλεόραση και πιστεύω στις παρέες, πιστεύω στο χιούμορ, πιστεύω στην άλλη ματιά της ζωής, στην αισιόδοξη. Έτσι. Το καλοκαίρι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και εμείς, αλλά και γράφτηκε και παντού, ότι είχες και άλλες προτάσεις. Έφτασες σε κάποια φάση πραγματικά να μην ξέρεις τι να κάνεις. Για πες. Μπερδεύτηκες, αγχώθηκες, γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που δένεται συναισθηματικά και με τους συνεργάτες και με τα στελέχη ενός σταθμού, όσο αυτά βέβαια μας φέρονται σωστά και καλά και καταλαβαίνουμε ότι μας πιστεύουν. Κοίτα, θα μου ήταν πολύ δύσκολο να φύγω από τον Α1, να τον αποχωριστώ, γιατί είναι η πρώτη μου δουλειά στην Αθήνα. Είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και αυτό το γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά. Θα μου ήταν δύσκολο να πάρω την απόφαση του επόμενου βήματος εκτός Α. Παρ' όλα αυτά, αν έπρεπε να το κάνω, γιατί επαγγελματίες είμαστε, θα γινότανε. Αλλά εκ του αποτελέσματος χάρηκα πάρα πολύ που αυτό που ονειρευόμουν ήθελα να κάνω, το κάνω εδώ που είμαι. Και χάρηκα ακόμα περισσότερο γιατί ένιωσα εμπιστοσύνη και από τη διοίκηση του σταθμού και από τους ανθρώπους για να κάνω το επόμενο μου βήμα και σιγά σιγά να βάλω ένα λιθαράκι στο δικό μου όνειρο μέσα εδώ που έκανα και τα πρώτα μου βήματα. Σωστό. Θέλετε να ρωτήσετε για επαγγελματικά, γιατί μετά θα την πάω στα προσωπικά. Ναι, νομίζω ότι είστε σε περίοδο χτισήματος στην εκπομπή. Ναι. Δηλαδή, πάντα ένα προϊόν τηλεοπτικό θέλει να το χτίσεις. Είστε τώρα που αρχίσατε. Δεύτερη εβδομάδα έχουμε κλείσει. Μένετε έτσι ανώδικα. Έχετε πορεία ανώδικη. Δόξα τω Θεώ, είναι όλα καλά. Είναι οι πρώτες δύο εβδομάδες που ακόμα βλέπεις πώς κυλάνε τα πράγματα. Τα μετράς, αλλάζεις ορισμένα που θεωρείς ότι σου ταιριάζουν περισσότερο. Δοκιμάζεις στήλες, πραγματάκια. Είναι αυτή η εβδομάδα της αναγνώρισης. Και εσείς ξέρετε καλά και ο κόσμος πια ξέρει, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έχει
πλήρη αντίληψη για την τηλεόραση πια και για τα πρόσωπα, ότι θέλει λίγο να βρεις ακριβώς εκείνο το μαγικό κώδικα επικοινωνίας με τον τηλεθεατή, αυτό που τον αφορά εκείνη την ώρα να δει και να το ενισχύσεις. Πολλοί γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι ότι μαζευόμαστε στις σκέψεις, βάζουμε κάτω ιδέες, σκεφτόμαστε τελικά πράγματα. Τελικά δεν κάνουμε ούτε το ενδέκατο. Να κάνουμε αυτό, να πηγαίνουμε από τα μπαλκόνια. Ναι. Γυρνάμε με γεμάτο τετράδιο και τελικά πάνε στράφει. Ναι, γιατί εγώ πιστεύω πολύ στην προσωπική επαφή, στις προσωπικές σχέσεις μιας παρέας και στο χιούμορ. Έτσι. Νομίζω ότι... Λοιπόν, εμείς σε ξέρουμε πολύ καλά. Θα μπορούσαμε να παίξουμε και τηλεπαιχνίδι για να δείξουμε πόσο καλά σε ξέρουμε. Το θέμα είναι αν σε έχουν γνωρίσει καλά και οι νέοι σου συνεργάτες. Ωχ, τι είπανε. Θέλεις να δούμε τι έχουν πει για σένα. Με κάψανε. Όχι, ωραία πράγματα. Βάλε ψυχή και φώναξε. Θέλω να μου πείτε πόσο καλά ξέρετε την Ελένη Τσολάκη. Ξέρω ότι έχει η Ελένη Τσολάκη μέσα στην τσάντα της. Έχει οπωσδήποτε το κινητό της που είναι η πρόκληση του χεριού της. Θα έχει ένα γιαουρτάκι από αυτά τα καλλιτικά. Κάνετε λάθος, δεν είναι γιαουρτάκι αυτό που τρώει. Έχει πάντα ριζογκοφρέτες. Αυτό το πράγμα σαν το φιλιζόλ και μας αναγκάζει να το τρώμε. Μας κερνάει το βραβείο. Πάρε μια ριζογκοφρέτα. Πάρε μια ριζογκοφρέτα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μάθαμε τη ριζογκοφρέτα από την Ελένη Τσολάκη. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν αυτά τα προϊόντα. Νόμιζε ότι ήταν φελιζόλ και πήγαινε να το βάλει στον τοίχο. Επίσης μάθαμε ότι ο χυμός ποτέ δεν τελειώνει όταν τελειώνει το υγρό. Περιμένεις να λιώσουν τα παγάκια και συνεχίζεις να πίνεις κάνοντας αυτό τον εκνευριστικό ήχο στα παγάκια. Αυτό το κάνει κάθε φορά που τελειώνει η εκπομπή που παίρνει το αγαπημένο τη σμούφι. Είναι πολύ καλή μαγείρισα. Δεν έχει φέρει. Σας φέρνει καπεράκι με φαγητό. Όχι, μα τι φαγητό τώρα. Το φαγητό και η Ελένη είναι τσακωμένη. Κρυώνει συνεχώς, δηλαδή το ανάβει στους 42 βαθμούς και λέει έχει μια ψύχρα, είναι αναμένο το ερκοντήριο και πρέπει να το κλείσουμε. Τη είπα, θα τη φέρω μια ζακέτα δώρο για να μπορέσω να το ξεπεράσω αυτό για τη σκάω. Εμένα με εκνευρίζει που νομίζω ότι έχει καλή φωνή και τραγουδάει. Δεν Μέσα και εγώ ψηφίζω. Ελένη. Το παλεύει ανέντιμα να συνεχίζει και τραγουδάει ενώ ξέρει ότι αυτή και η μουσική έχουν τσακωθεί πάρα πολύ άσχημα. Ξέρεις τι γίνεται στα breaks. Μπαίνει η μουσική εδώ. Στη διαπασόν τραγουδάει. Δεν σταματάει λεπτό να τραγουδάει. Τραγουδάει σωστά. Όχι, δεν τραγουδάει σωστά. Έχει κάτι άλλο εκνευριστικά, γοητευτικό, ότι δεν λέει πολύ καλά τα λάματα. Λέει Μαγιά, ο Μακαγιάς. Έλα ρε. Έτσι λέει, άμα μιλήσει ο Μακαγιάς. Δημήτρης Μακαγιάς, παρακαλώ. Αυτό δεν το ξέρα. Δείτε το, προσέξτε το, ο κόσμος έχει δει. Υπάρχει κάτι που σας εντυπωσίασε, το οποίο δεν το περιμένατε από την Ελένη. Η τρομερή εργατικότητά της και η πολυστροφία της. Δίνει πάρα πολύ αέρα και χώρο στους συνεργάτες της. Και το κάνει με πολύ αγάπη αυτό. Εμένα μου αρέσει που αυτό που έβλεπα στη τηλεόραση, αυτό είναι η Ελένη. Δεν είναι τίποτε λιγότερο ή περισσότερο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Ό,τι βλέπει ο κόσμος, αυτό είναι. Βασικό. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά σε ξέρουν πολύ καλά παρόλο που είστε μαζί τρεις εβδομάδες. Δηλαδή, τρεις εβδομάδες, αλλά δουλεύουν όλο το καλοκαίρι. Όχι, παιδιά, επιβεβαιώνουμε όλα όσα είπανε. Εκτός από αυτό του μακαλιά που δεν το είχα παρατηρήσει. Τα γιαουρτάκια. Στο ματινάκι μου, γιατί εσύ βλέπει την καλή πλευρά των ανθρώπων. Συγγνώμη την καλή, έπινε το τσάι τη δίπλα μου και κάνει. Τη έλεγα βρέξι μου το παππού μου να Να παίρνω το σμούθι να μπει το πιο μέχρι τέλος το ζωτοθεριστικό. Με το λάμδα είναι ένα πράγμα που έχω. Θεσσαλονικιώτικο. Όχι, δεν είναι θεσσαλονικιώτικο. Είναι κάτι σαν μια μορφή. Δεν μπορώ να το πω καλά. Όταν το λάμδα ακολουθείται από δύο φωνήεντα, δηλαδή τον ήλιο. Α, πες ήλιος. Ήλιος. Πες ήλιος. Ήλιος. Πες ήλιος. Ήλιος. Και έχω την ατυχία του Δημήτρη να το λένε Μακαλιά. Α, όταν θα το γλιτώσεις. Μείνε στο όνομα, κόψε το επώνυμο σιγά σιγά. Μακαλί να τελειώνουμε. Ναι, ναι, ναι. Περνάω πολύ καλά με τα παιδιά και είναι τρεις διαφορετικοί άνθρωποι ξεχωριστοί. Κοίτα, ο καθένας με τις δικές του ιδιαιτερότητες, αλλά έχουν όλη αυτή η διαφορετικότητα, νομίζω ότι μπερδεύεται γλυκά. Και συνθέτει μια πραγματική παρέα, όπως είμαστε και στη ζωή μας. Δεν είμαστε κανένας, δεν είναι κανένας ίδιος με τον άλλον. Αλλά τους αγαπώ και τους τρεις πάρα πολύ και χαίρομαι που
δίνουν όλη τους την ενέργεια και όλη τη φτιχαρά σε αυτό που κάνουμε. Και το βλέπω στα μάτια τους και το εκτιμώ περιόριστα. Και το κάνουν γιατί και εσύ τους δίνεις χώρο, όπως είπε η Τζέννη Μελιτά, γιατί αυτά λειτουργούν πάντα να ξέρεις αμφίδρομο. Όταν ο άλλος νιώθει από την κεντρική παρουσιάστρια ότι έχει χώρο και χρόνο και αγάπη και είναι ένα καλό παιδί, σωστό, θα κάνει το ίδιο και θα το ανταποδώσει εις διπλούν. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά το κορίτσι μας θα μας πει έτσι λίγο και για το πώς περνάει προσωπικά, γιατί κλείσαμε και ένα χρόνο γάμου πριν μια εβδομάδα και θέλω να δω αυτός ο άντρας, ο Παύλος, τι λέει, τι λέει, τι λέει. Στο αγαπημένο μας Happy Day, όχι δεν έχετε κάνει λάθος, δεν είμαστε 4 χρόνια πριν, αλλά έχουμε το Ελενάκι μας, η Ελένη Τσολάκη είναι μαζί μας. 4 χρόνια. Το τα έχουμε κλείσει τώρα, αλλά εσύ μας λείπεις τα δύο τελευταία. Ναι, αλλά η εκπομπή είναι η έκτη σεζόν νομίζω τώρα που είναι στον αέρα. Ένας χρόνος ουσιαστικά είναι, ναι. Δηλαδή δύο σεζόν, ένας χρόνος. Το πάμε με τηλεοπτικές περιόδους. Μας λείπεις Ελενάκη μου, αλλά και σ' αγαπάμε εμένα, πολύ. Και χαιρόμαστε που σε βλέπουμε να προχωράς. Είμαστε λείπουμε ένας τον άλλον. Τα δικά της, τα τρελά της, ξέρεις. Σας έστειλα και τις φωτογραφίες, παιδιά, να τις έχετε όλες. Το τρως το παγωτάκι σου. Εννοείται. Και το φαγάκι σου γενικά. Το φαγάκι μου φαίνεται. Ήταν και το Σαββατοκύριακο στοιχείο, καταλαβαίνεις. Δεν το φοβάσαι. Ο Παύλος το τρώει το φαγάκι, προλαβαίνεις, μαγειρεύεις, εκπληρώνεις τα συζυγικά καθήκοντα. Τώρα μη σου πω ψέματα. Όχι τόσο συχνά. Τώρα πια όχι. Δεν έχω. Δεν βγαίνω, μανούλα μου, δεν βγαίνουν οι ώρες. Και τι λέει? Τι να πει? Κάνει υπομονή. Στηρίζει το κορίτσι του. Ελενάκη, πώς είσαι, πώς ήταν αυτός ο ένας χρόνος? Κοίτα, φαντάζομαι, θα σου πω τώρα την αλήθεια, φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα μπουν σε ένα πρόγραμμα και σε μια καθημερινή ρουτίνα και κάποια στιγμή θα βράσω μια πατάτα στο σπίτι ξανά και πάλι. Αλλά τώρα αυτός ο καιρός όλος από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα που μιλάμε ήταν λίγο απαιτητικός και απαιτητικός. Προσωπικό χρόνο για εσάς, τους δύο έχετε? Το καταδύναμε. Εντάξει, παιδιά, είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα. Εγώ τελειώνω πάρα πολύ αργά. Σαββατοκύριακο που κάνετε τις εκδρομές. Το Σαββατοκύριακο μας δεν το έχουμε. Εντάξει. Αν δεν είχαμε και αυτό. Τι είναι η ζωή, τι είναι ο άνθρωπος. Ελενάκη, ο Παύλος ξέρουμε ότι σε αγαπάει και σε στηρίζει και έτσι πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Έχει φτάσει ποτέ στο σημείο να σου πει, να σου πω, Ελένη, αγχώνεσαι πάρα πολύ για τη δουλειά. Πρέπει να κοιτάξει και εμά, σου έχει γκρινιάξει, σου έχει παραπονεθεί ποτέ? Όχι. Όχι. Δεν μου έχει παραπονεθεί και νομίζω ότι με γνωρίζει πάρα πολύ καλά για να το κάνει. Ξέρει ότι δίνομαι και παθιάζομαι πολύ με οτιδήποτε ασχολούμαι και ένα παραπάνω αυτό που είναι όλη η δουλειά που έχω κάνει τόσα χρόνια. Οπότε το καταλαβαίνει. Απλά δεν θέλει να με βλέπει να στεναχωριέμαι ή να κουράζομαι πάρα πολύ. Αυτό είναι το λογικό. Εντάξει, θα φροντίσει εκεί να με χαλαρώσει λίγο με το δικό του και τρόπο. Και πολύ καλά θα κάνει. Τι θέλουμε, βρε στα ματίνα μου? Μια αγκαλίτσα, ένα χαδάκι, ένα γλυκό λόγο. Όπως όλα τα κορίτσια, αλλά είναι ωραίο να έχεις ένα δημιουργικό άνθρωπο δίπλα σου. Έχει έρθει κάποιο είδους απομυθοποίηση ένα χρόνο μετά, δηλαδή να σε δει με τον κότσο μπανάνα και τον κύκλο, εσύ να τον δεις, ξέρω εγώ, λέω τώρα. Αυτά έχουν έρθει και ένα χρόνο πριν, δεν είναι? Αν νομίζεις δηλαδή ότι ξυπνάω και βάφω με το Σαββατοκύριακο στο σπίτι και κυκλοφορώ με τη ρόμπα κτλ. Όχι, δεν είμαι αυτή η γυναίκα, δεν ήμουν ποτέ. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι αυτή είναι και η ομορφιά. Να αισθάνεσαι τόσο καλά με τον άνθρωπό σου που δεν σε ενδιαφέρει πώς θα σε δει, αν θα είσαι σε μια κακή μέρα εξωτερικά ή οτιδήποτε. Δεν τα έχω σκεφτεί αυτά ποτέ. Έτσι και με ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ cool σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά και Θεσσαλονικιά, κοκέτα. Δεν ναι. Είσαι και το. Όταν πρέπει. Το τέλος χημείο, χήμα. Όχι, βρε παιδάκι μου, πάντα είσαι. Ναι. Προσεγμένος, αλλά δεν είσαι αυτό τώρα τέλο πάντων. Το επιτηδευμένο σου λέει, δεν θα ξυπνήσει να παναβαλεί ρούχα. Βλέπει το Instagram, το δεν είναι αυτό. Είναι, πιο, είναι το φυσιολογικό. Ναι. Σε αγχώνει αυτό το κλασικό ελληνικό που στον ένα χρόνο γάμου θα αρχίσουν οι συγγενείς, οι fans τη τηλεόραση να σου λένε άντε Λενάκι, εσύ θες να γίνεις μανούλα και κάτι φίλες, κάτι φίλοι, κάτι αυτοί. Πας μακριά. Πας μακριά, όλοι στο καναπέδο που είμαστε. Δεν με έχεις ρωτήσει Κωστάκι μου. Έλα ρώτα την Ρεκόστα τώρα που είστε. Με το διάδοχο τι γίνεται? Δεν ξέρω τώρα αυτά, δεν ξέρω αν προγραμματίζονται ή όχι. Νομίζω ότι ο Θεούλης τα ξέρει αυτά. Δεν μπορώ να βάλω τη ζωή μου σε να πω ότι σε 6 μήνες ή σε 8 μήνες ή σε ένα χρόνο. Φυσικά και θα ήθελα να κάνω, να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας και να έρθει με το καλό ένα παιδάκι. Φυσικά εγώ έχω τη λύση πάντως αν θέλεις.
Να ξέρεις τον τρόπο. Γιατί ο τρόπος δεν είναι ο κλασικός. Το Δημήτρη να υιοθετήσει. Το Δημήτρη. Είναι πολύ εξαιρετικό. Δεν συμφέρει, τρώει πολύ, άστο. Δεν μας κάνει.